καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον αγαπημένο μας Γεράσιμο Σκιαδαρέση, που η ομογένεια τον αγάπησε μέσα από το ρόλο του Φατσέα, που μας έχει χαρίσει άφθονο γέλιο. Κύριε Σκιαδαρέση μου, καλώς ήρθατε και στο Καναδά πλέον, διαδικτυακά. Μακάρι να ήμουν και διαζώσεις κοντά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και πριν μου λέγατε ότι έχετε έρθει και στο Μόντρεαλ. Ναι, στο φεστιβάλ το κινηματογραφικό που γίνεται εκεί. Πρέπει να ήταν το 98-96, κάπου εκεί. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας? Ήταν η πρώτη φορά που ερχόμουν στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Δεν είχα ξανάρθει ποτέ. Και η μοναδική, δεν έχω ξανάρθει. Πέρασα υπέροχα, γιατί γνώρισα κάποια άτομα από το ελληνικό ραδιόφωνο εκεί. Και μου έκανα το ξεναγώ, γίναμε φίλοι, με γύρισαν σε όλο το Μόντρεαλ, πέρασα υπέροχα. Λοιπόν, τώρα θα σας καλωσορίσουμε και εμείς κάποια στιγμή, πιστεύω, γιατί είμαστε γουρλούδες εμείς στο ραδιόφωνο εδώ πέρα. Όσοι έρχονται, καταλήγουμε και έχετε και φιλαράκια στο Τορόντο. Ωραία. Λοιπόν, Suburra, Blood on Rome, που παίζεται το Monsignor Theodosiou, έχει αυτή τη στιγμή, είναι trending στο Καναδά. Είναι συνέχεια στα top 10 και... Και βλέπω εγώ και μια στιγμή σας βλέπω εκεί και λέω, κάτσε, βλέπω το Γεράσιμο Σκιαδαρέση και το ξαναγυρνάω πίσω για να βεβαιωθώ ότι σας είδα. Πώς προέκυψε αυτός ο ρόλος? Θα σας πω, είχα κάνει στην Ιταλία μια ταινία το 2010. Με βασικό ρόλο εκεί, είχε ελληνικό θέμα η ταινία. Αλλά ήταν να γίνει στην Ελλάδα, δεν έγινε τέλος πάντων στην Ελλάδα. Όμως επειδή ο σκηνοθέτης ήθελε να είμαι εγώ, μου ζήτησε να το κάνω στα ιταλικά. Εγώ δεν μιλούσα ιταλικά, αλλά παρόλα αυτά αυτός επέμενε ότι θα μπορέσω να μιλήσω ιταλικά. Δικαιώθηκε. Δηλαδή με εντατικά μαθήματα την κάναμε την ταινία και πήγε και πάρα πολύ καλά. Πήρα και η ταινία και εγώ βραβείο στο LA, στο Newport, στο φεστιβάλ. Και η ταινία γύρισε όλο τον κόσμο και έκανε μια μεγάλη καριέρα. Τότε στην Ιταλία λοιπόν γνώρισα και μια ατζέντισσα, η οποία κατά καιρούς μου έστελνε διάφορες προτάσεις, αλλά επειδή είχα θέατρο, επειδή είχα άλλες δουλειές, ήταν δύσκολο να τις κάνω. Στο Suburra έκατσε μια ευλογημένη συγκυρία, και όλα ήρθαν βολικά. Παρόλο που είχα και θέατρο και άλλο σύριαλ στην Ελλάδα, ήταν το πρόγραμμα τέτοιο που μπορούσα να το κάνω. Πήγα στη Ρώμη, έκανα οντισιόν, με πήρε ο σκηνοθέτης. Ο ρόλος ήταν γραμμένος για Λατινοαμερικάνο. Ήταν ο Μονσινιόρ Γκονζάλες. Αλλά επειδή πήγα εγώ, τον κάναμε ελληνικής καταγωγής, τον Μονσινιόρ Θεοδοσίου. Τον ελληνικοποιήσαμε, τέλος πάντων. Ναι. Ακόμα ναι. Και το Suburra θέλει τον Ελληνά της. Έτσι. Να φανταστώ, σας δυσκόλεψαν λίγο και τα ιταλικά. Πιο πολύ με δυσκόλεψαν την πρώτη φορά στην ταινία, γιατί εκεί έπρεπε, επειδή ήμασταν τρία άτομα όλοι και όλοι που παίζαμε, και έπρεπε, οι άλλοι δύο ήταν Ιταλοί, ήταν η οικογένειά μου, ας πούμε, που ήταν Ιταλοί, έπρεπε να ταιριάζουν τα δικά μου με τα δικά τους τα ιταλικά και να είναι όσο καλύτερα γίνεται. Στο Suburra δεν με δυσκόλεψαν, γιατί αφού ήταν ελληνικής καταγωγής, δεν χρειαζόταν να δώσουμε ιδιαίτερη βάση στην προφορά και στο αξάν. Απλώς να μπορώ να τα μιλήσω, αλλά ήδη μπορούσα να τα μιλήσω. Είχα κάνει και κάποια μαθήματα και κοίτα, τα κατάφερα μια χαρά, δεν είχα πρόβλημα. Είχατε proficiency πλέον στα ιταλικά, το περάσατε το δύο. Πέρασαν αρκετά χρόνια όμως και τα ξέχασα όλα. Θα σας ρωτήσω κάτι. Πώς συγκρίνετε τις ελληνικές παραγωγές σε σχέση με τις ξένες παραγωγές, όπως είναι αυτή η ιταλική παραγωγή? Είναι δύσκολο να συγκριθούν. Είναι τελείως διαφορετικά τα οικονομικά μεγέθη και επιβάλλουν άλλες συνθήκες δουλειάς τελείως. Αυτό που μπορώ να συγκρίνω είναι το επίπεδο των ηθοποιών, το οποίο θεωρώ ότι είναι εξίσου καλό και στην Ελλάδα. Δεν υστερούμε σε τίποτα. Και δεν το λέω επειδή δούλεψα έξω, αλλά επειδή και πολλοί συνάδελφοι έχουν δουλέψει έξω και μου το έχουν πει και οι ξένοι συνάδελφοι, ότι όσους έχουν γνωρίσει από την Ελλάδα είναι πολύ καλοί ηθοποιοί κλπ. Αλλά τα οικονομικά μεγέθη και οι συνθήκες παραγωγής κλπ. Είναι τελείως μη συγκρίσιμες.
Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Θέλω να ρωτήσω και το ρόλο του Φατσέα. Γιατί νομίζω σας έχει σημαδέψει αυτός ο ρόλος. Μην πάτε πουθενά, αγαπημένοι μου κρατές. Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, εδώ στη παρεούλα μας, for the Doralicious Show on Happy Greek Radio. Ο Φατσέας. Αυτός ο ρόλος, νομίζω, είναι γραμμένος πάνω σε εσάς. Δεν είναι γραμμένος πάνω σε μένα, κανένας ρόλος. Απλώς δεν έχω καμία σχέση εγώ με τον Φατσέα σαν χαρακτήρα, ας πούμε. Απλώς είναι ένας ρόλος που στην αρχή τον αντιπαθούσα πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι, γιατί είναι, έτσι όπως ήταν γραμμένος, ήταν ένας πολύ αρνητικός χαρακτήρας. Ο μοναδικός, μάλλον, αρνητικός χαρακτήρας σε ένα χωριό που όλοι ήταν καλοί άνθρωποι. Δηλαδή και λέω, τι κατάρα είναι αυτή, γιατί πρέπει να παίξω εγώ το χειρότερο ρόλο. Αλλά μετά, επειδή αναγκάζεσαι όταν είναι να ερμηνεύσεις ένα ρόλο να τον αγαπήσεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Μάλλον το παράκανα εγώ, τον αγάπησα πάρα πολύ, με αποτέλεσμα ακόμη και τα αρνητικά του να περνάνε πιο απαλά και να βγει τελικά πάρα πολύ συμπαθή σε όλους, αγαπήθηκε. Είχαμε και αυτό το μεγάλο ατού της γλώσσας, αυτό το παιχνίδι με τα λογοπαίγνια και λοιπά, το οποίο δούλεψε πάρα πολύ και είναι ένας ρόλος που με σημάδεψε. Πώς σας φάνηκε το remake της, του Καφέ της Χαράς? Εντάξει, όλοι το φοβόμασταν αν θα είναι αντάξιο και όλα αυτά. Σίγουρα δεν έχει τη δύναμη του πρώτου, του φρέσκου πράγματος, αλλά το θεωρώ εξαιρετικά αξιοπρεπές και επειδή το δουλεύαν πολλά χρόνια τα παιδιά, ο Χάρης ο Ρώμας και η Άννα η Χατζησοφιά, σκεφτόμασταν δηλαδή από 10 χρόνια πριν να το ξανακάνουμε. Ήταν πολύ δουλεμένο και έτσι δεν μας πρόδωσε τελικά, ας πούμε. Δηλαδή ήταν μια άξια συνέχεια του η ιστορία μετά από 10 χρόνια. Και είστε γενικά οικογένεια καλλιτεχνική, όπως εσείς, η σύζυγός σας, η κυρία Μπέση Μάλβα, και οι κόρες σας, που είναι επίσης στο τραγούδι. Κριτικάρετε ο ένας τον άλλον όταν κάθεστε και βλέπετε ή ένα show ή μια σειρά? Καταρχάς δεν βλέπουμε τις δουλειές μας. Αλήθεια, καθόλου? Καθόλου, όχι. Εγώ δηλαδή δεν τις βλέπω. Σπάνια. Έχω δει το Σουμπούρα, το είδα, ας πούμε, γιατί το είδα όλο, επειδή μου άρεσε και σαν σειρά. Τώρα, τις ελληνικές σειρές που κάνουμε και που είμαστε κάθε μέρα στη δουλειά, είναι και λίγο κουραστικό και λίγο βίτσιο να άρχισε το βράδυ και να ξαναβλέπεις πάλι αυτά που όλη μέρα τα ζούσες το πρωί στη δουλειά. Θέλεις λίγο να αποτοξινωθείς από τη δουλειά, να το ξεχάσεις. Οπότε δεν τις βλέπουμε τις δουλειές μας. Αν κάποιος χρειαστεί, μπορεί, ρωτάει όμως τους άλλους, δηλαδή μόνο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί μερικές φορές λέω, αυτό τώρα έπρεπε μήπως να το κάνω έτσι, και εκεί ζητάω τη γνώμη είτε της κόρης μου, είτε της γυναίκας μου. Αλλά μόνο έτσι, αλλιώς όχι, δεν, η δουλειά μένει στη δουλειά. Τι σας είπανε για το Σουμπούρα, οι γυναίκες στη ζωή σας? Τους άρεσε πολύ, είναι από τις σειρές που την παρακολούθησαν και τους άρεσε πάρα πολύ. Είχαν έρθει και κάποιο διάστημα στη Ρώμη και είδαν και λίγο γύρισμα και εντάξει. Τι ωραία. Και τώρα, επειδή είναι και η κόρη σας στο τομέα, πώς βλέπετε τα πράγματα για τα νέα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα? Γιατί δεν είναι εύκολο από ό,τι ξέρουμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε τεράστιο ποσοστό ανεργίας. Οι αμοιβές έχουν πέσει πάρα πολύ. Η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι κάτι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο. Όχι μόνο με τον πόλεμο, αλλά και μετά και πριν από τον πόλεμο. Γενικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, εδώ και καιρό, γιατί με το που φούντωσε η ιδιωτική τηλεόραση, ενθουσιάστηκαν πάρα πολλά παιδιά με αυτή τη λάμψη και όλο αυτό και πήγανε χιλιάδες παιδιά σε σχολές να γίνουν ηθοποιοί, νομίζοντας ότι θα λύσουν το πρόβλημά τους. Και δεν μπορούν να απορροφηθούν, βέβαια, γιατί είναι πολύ λίγες παραγωγές, δεν είναι τόσες που να αντέξουν 15.000 ηθοποιούς. Δεν γίνεται. Οπότε υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Οι περισσότεροι δουλεύουν ευκαιριακά και τον υπόλοιπο καιρό αναγκάζονται να κάνουν κάποια άλλη δουλειά. Βοηθάει το γεγονός ότι και οι δύο, και εσείς και η σύζυγός σας, είστε στο τομέα? Βοηθάει μόνο ως προς τη γνώση. Όχι, κατά τα άλλα, για να βρουν δουλειά, όχι. Δηλαδή, οι κόρες μου είναι άνεργες εδώ και 2 χρόνια. Η μία δουλεύει λίγο τώρα στο θέατρο. Δεν έχουν και δούλεψε και λίγο στο Καφέ της Χαράς μαζί μου. Στη δεύτερη, επειδή έπρεπε να βρούμε κάποια που να κάνει την κόρη μου. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτός ο ρόλος, πιθανόν να μην δούλευε ούτε εκεί. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Εμείς μάλλον εμπόδια έχουμε συναντήσει παρά μας έχει βοηθήσει.
Πάντως είναι πολύ ενεργές στο Instagram. Λίγο που τις έβλεπα με το σκιαδαρέσι εκεί, είναι πολύ ενεργές και με τη μουσική τους και τα σκιτσάκια που κάνουν. Ναι, έχουν με τη μουσική. Μετά αυτό έγινε, ήταν μια δραστηριότητα που βγήκε μέσα στην καραντίνα. Άρχισαν να γράφουν τραγούδια, να τα παίζουν, να τα ερμηνεύουν. Και τώρα ξαφνικά ανοίχτηκε ένας άλλος δρόμος. Δηλαδή το καλοκαίρι έχουν συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Έχουν να κάνουν πράγματα τώρα. Ελπίζω αυτό να πάει καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να πω και για την πανδημία, αλλά πάμε σε διαλυματάκι γιατί μου φωνάζουν. Και όταν γυρίσουμε, πώς γενικά τα περάσατε στην πανδημία, τι έγινε, μένουμε συντονισμένοι. Και πώς περάσατε στην πανδημία, πώς τα βρήκατε τα πράγματα, 2 χρόνια τώρα. Στο δεύτερο μεγάλο lockdown δουλεύαμε κανονικά. Επιτρεπόντουσαν τα γυρίσματα, δεν είχαμε πρόβλημα. Δεν κάναμε θέατρο, αλλά γυρίσματα, εγώ ήμουνα συνέχεια σε γύρισμα. Οπότε δεν το πολύ κατάλαβα το δεύτερο lockdown, γιατί δεν μου έλειψε κάτι άλλο στην ουσία πέρα από τη δουλειά. Διασκέδαση και τέτοια δεν πολύ βγαίνουμε, οπότε δεν μου έλειψε. Στο πρώτο όμως ήταν ένα δίμηνο, πόσο κράτησε, τρίμηνο εκεί που κλειστήκαμε στο σπίτι, το οποίο ήταν, επειδή ήταν αναγκαστικά, λίγο σου κακοφάνηκε. Απ' την άλλη, μπορέσαμε και λίγο, χαλαρώσαμε, είδαμε ξανά ο ένας τον άλλον πολλές ώρες. Τα κορίτσια, όπως σας είπα, βρήκανε μια άλλη δραστηριότητα για να εκφραστούν. Εγώ κυρίως ηρέμησα και έφτιαξα και ένα κουκλόσπιτο που είχα χρόνια να το φτιάξω και δεν βρήκα το χρόνο επιτέλους να το φτιάξω. Ωραίο αυτό. Θέατρο ή τηλεόραση? Και τα δύο. Δεν διακρίνω τίποτα. Ούτε θέατρο, ούτε τηλεόραση, ούτε κινηματογράφο. Μ' αρέσουν όλα πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η υποκριτική, η τέχνη μου, η δουλειά μου. Την αγαπάω. Ό,τι έχει να κάνει με αυτό, από τη στιγμή που είναι να υποδηθώ κάποιο χαρακτήρα, με ενδιαφέρει. Και λέω να υποδηθώ κάποιο χαρακτήρα, γιατί υπάρχουν και παράπλευρες ασχολίες. Π.χ. παρουσιαστής ή δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο, τα οποία δεν με ενθουσιάζουν καθόλου, γιατί δεν υποδίω με κανέναν. Είμαι εγώ. Και αυτό το βρίσκω βαρετό. Εγώ θέλω να είμαι κάτι άλλο. Είστε γενικά χαμηλών τόνων. Εγώ αυτό παίρνω από εσάς. Ναι. Προτιμώ να είστε στο ρόλο παρά να είστε έξω και να μιλάτε για τον εαυτό σας. Ναι. Δεν είμαι πολύ της δημοσιότητας, δεν είμαι πολύ των συνεντεύξεων. Το ότι ο κόσμος με αναγνωρίζει, μάλλον με ενοχλεί λιγάκι παρά με ευχαριστεί, γιατί όχι ότι, εντάξει, το αποδέχτηκα, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς και χαίρομαι με τη χαρά που βλέπω στον κόσμο, αλλά θα προτιμούσα να περνάω πιο έτσι ανώνυμα, ας πούμε, στον κόσμο. Δηλαδή με ενοχλεί το ότι πρέπει συνεχώς να πρέπει να μιλάς, να προσέχεις πώς κάθεσαι, πώς είσαι, όλα αυτά, γιατί σε κοιτάνε όλοι και σου μιλάνε όλοι και δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου στην ουσία. Ξέρετε κάτι όμως, έχετε και ένα πρόσωπο που είναι πολύ ιδιαίτερο, οπότε δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Αυτό το πρόσωπο, χρωστάω τη δουλειά μου σε αυτό το πρόσωπο, ακριβώς όπως το είπατε, και ταυτόχρονα είναι και δεν κρύβομαι με τίποτα, δυστυχώς. Είναι ευχή και κατάρα. Λίγο με τις μάσκες κάτι γινόταν, δεν ακριβόσασταν. Δεν κρύβομαι, ούτε με τις μάσκες. Πάλι. Καρναβάλι στην Πάτρα είχα πάει και είχα βάλει μουτσούνα ολόκληρη και πάλι με γνωρίζανε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είστε και πατρινός, οπότε το τραβάει και το αίμα που λέμε, το πατρινό. Δεν ξέρω τι να σας πω, δηλαδή δεν μπορούσα να κρυφτώ με τίποτα, λίγο να περάσω χωρίς να με βλέπουν. Εντάξει, αυτά είναι του επαγγέλματος όμως, αναγκαστικά. Ναι, τα αποδέχεσαι. Όχι, και σου είναι και κάποιες στιγμές που είναι πολύ όμορφες, δηλαδή όταν βλέπεις ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που έρχονται και σου λένε «Σε ευχαριστώ πολύ και είσαι η συντροφιά μου, αυτό, εκείνο, το άλλο». Χαίρεσαι, είναι ωραίο πράγμα. Σε αυτούς τα χρωστάμε όλα έτσι κι αλλιώς. Εγώ και θέλω να σας πω και επίσης ότι μπορεί να είμαστε στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά η ελληνική κοινότητα εδώ πέρα βλέπει πολύ ελληνική τηλεόραση. Και εγώ το βλέπω και με τη γιαγιά μου, πολλές φορές ο τρόπος που κάθομαι τη γιαγιά μου να βλέπουμε σειρές μαζί. Και να μου λέει, «Α, και τι έγινε εδώ», να μου λέει. Και αυτό είναι, θέλω πραγματικά να σας το μεταδώσω, γιατί ο κόσμος σας αγαπάει και αγαπάει τους ρόλους. Ναι, το ξέρω και είμαι ευγνώμων για αυτή την αγάπη. Δηλαδή, πραγματικά το λέω, γιατί τη βρίσκω κάθε μέρα, τη συναντώ κάθε μέρα. Αυτό που λέω εγώ είναι, ξέρετε, ένα παράπονο ότι δεν μπορώ να έχω ιδιωτικές στιγμές. Mm-hmm. Απλώς θέλεις κάπου να πας, να φας χωρίς να μιλήσεις, να μιλήσεις μόνο με τη γυναίκα σου, με τη συντροφιά σου. Στην πορεία του χρόνου είναι λίγο κουραστικό. Απλώς είναι πια δεν μπορείς να τα αποφύγεις, οπότε το αποδέχομαι και δεν έχω κανένα λόγο και να δυσαρεστώ τους ανθρώπους που χαίρονται πραγματικά που με βλέπουν. So, what's next for you? Τι είναι τα επόμενα βήματά σας?
Τώρα τελειώνουμε τα γυρίσματα από μια σειρά που κάνω στην Ερτένα, το «Σε ξένα χέρια» που λέγεται. Το καλοκαίρι θα έχω μια παράσταση στο Φεστιβάλ Αθηνών Αντιγόνη. Και από χειμώνα θα συνεχίσουμε στο θέατρο με μια παράσταση που κάναμε φέτος, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, που ήταν το Μινόρε, μεταφορά από το παλιό σύριαλ το Μινόρε της Αυγής, που κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, έγινε μεταφορά στο θέατρο. Και θα συνεχίσουμε με αυτή την παράσταση του χρόνου. Και για σύριαλ θα δούμε, δεν ξέρει κανένας ακόμη. Γενικά τώρα με τις παραγωγές πάντως, είναι πολύ busy η ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή από τη γιαγιά μου που το λέω τώρα και θα δώσω χαιρετίσματα που με εγκατέλειψε και έφυγε στην Ελλάδα για το καλοκαίρι. Α, η γιαγιά γύρισε Ελλάδα. 6 μήνες. Είναι το κλασικό που κάνουν οι Έλληνες παππούδες στο εξωτερικό. 6 μήνες Ελλάδας, 6 μήνες Καναδά ή Αμερική. Αλλά με βάση αυτά που μου λέει, υπάρχουν πάρα πολλές σειρές τώρα. Το βλέπετε αυτό ως θετικό και για όλο το σχόλιο τελικά. Δεν είναι μόνο θετικό, είναι και αρνητικό. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το ελάττωμα, ας πούμε, να ενθουσιαζόμαστε όταν κάτι πηγαίνει καλά και μετά το δίνουμε και καταλαβαίνει. Δηλαδή, πήγε καλά ένα reality, μετά τον επόμενο χρόνο υπήρχαν μόνο reality. Τώρα πήγανε καλά κάποια serial, γίνανε 50 serial. Είναι μοιραίο ότι 50 serial δεν μπορεί να έχουν την επιτυχία των 5 ή των 10, γιατί θα μοιραστεί το κοινό. Άρα, κανένα δεν θα έχει μεγάλο ποσοστό τηλεθέασης και κάποια δεν θα πάνε καλά. Θα απογοητευτούν λοιπόν τα κανάλια και μετά θα το ξαναγυρίσουν σε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει μέτρο σε αυτό που κάνουμε. Παρασυρώμαστε πολύ εύκολα και το χάνουμε το μέτρο. Ναι, έγιναν πάρα πολλές παραγωγές. Ούτε όλα είναι καλά, αναγκαστικά, και ούτε όλα μπορούν να είναι με νούμερα τέτοια που να κρατηθούν, με νούμερα τηλεθέασης που να κρατηθούν, ας πούμε, να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Οπότε, αναγκαστικά κάποια θα πάνε χάλια, δηλαδή δεν γίνεται. Λοιπόν, εμείς πάντως ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε πάλι στη τηλεόραση σύντομα και στην επόμενη σεζόν, να σας έχουμε δίπλα να μας κάνετε παρεούλα. Εγώ ανυπομονώ να σας δω από κοντά, αν θα μπορούσα, γιατί ο Καναδάς μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα έχετε πάει στο Μόντρεαλ. Εμείς θα σας δείξουμε και από τη δικιά μας μεριά. Ναι, θα ήθελα να δω και το Τορόντο, βέβαια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την παρέα σας και την όμορφη κουβέντα μας σήμερα. Και καλή εβδομάδα να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς. Χαιρετισμούς σε όλους.